Αυτό το είχαμε αντιμετωπίσει με πολύ σοβαρότητα πέρυσι και είχαμε επιτύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, την ημέρα που θα ψηφιζόταν στη Βουλή, σύσσωμοι, σχεδόν όλοι οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διέγνωσαν ότι θα αποτελούσε παραχώρηση σε οργανωμένα συμφέροντα, σε καρτέλ, εάν επιτρεπόταν σε δικηγορικές εταιρείες, βασικά των Αθηνών, να συμπεριλαμβάνουν στις τάξεις τους και δικηγόρους από την επαρχία. Θα εξαπλώνονταν, θα κάναν μια κατάσταση σαν τα χταπόδια που λέγαμε τότε, θα απλωνόντουσαν σε όλη την Ελλάδα και θα έλεγχαν την δικαιοσύνη. Δυστυχώς όμως επαληθευτήκαμε στο εξής, ότι οι εταιρείες και τα συμφέροντα δεν θα κάνανε πίσω. Και με το μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλά θέματα που ανακοινούνται εις βάρος του λαού και των πολιτών, δεν ανακοινούνται από τους Ευρωπαίους, ανακοινούνται από ντόπια κεφάλαια, από Έλληνες οι οποίοι εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτοί ακριβώς είναι εκείνοι οι οποίοι πιέζουν σε κάθε κατεύθυνση, ώστε να αλωθεί η δικαιοσύνη με τη δυνατότητα συστάσεως εταιριών που θα εξαπλώνται σε όλη την Ελλάδα. Και η κυβέρνηση φαίνεται να το αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Δηλαδή, έχουμε τόσο σοβαρά σημαντικά θέματα στον τόπο μας, κολοσσιαία θέματα, και το πρόβλημα της κυβερνήσεως και κάποιων συγκεκριμένων προσώπων είναι λόγου χάριν πώς ο δικηγόρος των Αθηνών θα δικηγορεί στην Αμαλιάδα και πώς μια δικηγορική εταιρεία των Αθηνών θα συμπεριλάβει έναν δικηγόρο από τον Πύργο, έναν από την Άρτα και έναν από την Πρέβεζα. Από ένα σημείο και μετά είναι φεδρό το θέμα αυτό. Στο βάθος του όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε όλοι μας, ότι αυτόν τον καιρό γίνεται μια προσπάθεια από το 1% να επιβληθεί και να κατακυριεύσει το 99% των Ελλήνων. Εσείς τι πρόκειται να κάνετε ως δικηγόροι σε όλη την Ελλάδα? Δεν μπορώ να εκπροσωπήσω αυτή τη στιγμή τη σκέψη, τη δράση, τη μεθοδολογία των συναδέλφων μου, διότι απέχω των συνδικαλιστικών θεμάτων. Πέρυσι ανήκα στους τρεις δικηγόρους, στον πρόεδρο, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος της Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Θήβας και εγώ, οι οποίοι αγωνιστήκαμε, παλέψαμε και καταφέραμε να μην κατακυριευθεί η δικαιοσύνη από συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία εδράζονται κυρίως στην Αθήνα. Τώρα, αυτό που πρέπει να γίνει, όλοι οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων της επαρχίας κυρίως, αλλά γιατί όχι και των μεγάλων δικηγορικών συλλόγων της χώρας, να αντιληφθούν ότι δεν επιτρέπεται καρτελοποίηση μέσα στον χώρο της δικαιοσύνης. Το θέμα δεν είναι απλά οικονομικό, δεν είναι απλά θέμα θεσμικό, έχει να κάνει με τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν η δικαιοσύνη ελέγχεται, δεν υπάρχει δημοκρατία.